Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο Ηράκλειο. Το Ηράκλειο, το οποίο μετέχει στον πρώτο όμιλο της Α κατηγορίας και στις αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής, έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα και γενικά να μας πει την άποψή του για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, τον προπονητή του Ηρακλείου, τον Λουκά Ρόπα. Λουκά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, Λουκά, στο τελευταίο μάτς πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος κερδίσατε στην Ερυθρέα τον Πανερυθραϊκό με 1-0. Ο Πανερυθραϊκός, ο οποίος είναι στην κορυφή του ομίλου. Την άποψή σου για αυτό το παιχνίδι? Ο Πανερυθραϊκός, βασιστήκαμε εμείς, είχαμε παρακολουθήσει τα προηγούμενα παιχνίδια, δύο παιχνίδια την ομάδα της Ερυθρέας. Νομίζω ότι η θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι τελείως πλασματική και θα το δείξει ο χρόνος. Βέβαια, με όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, δυστυχώς οι ομάδες θα ξαναξεκινήσουν από το μηδέν. Γιατί δεν γνωρίζουμε κατά πόσο και πόσο διάρκεια θα έχει όλο αυτό το, όλη αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος, που καταλαβαίνετε κι εσείς ότι και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές και γενικά ο σύλλογος, οι σύλλογοι μάλλον, ξεκινάνε ξανά από την αρχή. Είναι σαν να κάνεις στα μέσα της περίοδου μια δεύτερη προετοιμασία. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ομάδες. Σίγουρα θα τις επηρεάσει. Όποιες ομάδες μπορεί κάποιοι αθλητές να δουλέψουν αυτό το μεσοδιάστημα, σίγουρα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, μόνο ένα διάστημα μεταξύ του 60 με 75-80 ήμασταν που η Ερυθρέα μας πίεσε λιγάκι. Καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού όμως ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πάρα πολλές ευκαιρίες να μεγαλώσουμε το σκορ. Το ευτύχημα είναι για μας ότι κερδίσαμε. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν και αρκετά καλοί, μπορώ να πω, και με πολύ καλή εμφάνιση και μειώσαμε και τη διαφορά από την κορυφή. Μου είπες πριν ότι η θέση είναι πλασματική. Μέχρι στιγμής έχετε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, αν δείτε τα αποτελέσματα, εγώ τώρα αν κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει τα παιχνίδια της ομάδος, θα λέτε, μα τώρα τι μας λες, αυτά που μας λες είναι χαζομάρες. Εάν όμως ήσασταν στα παιχνίδια, δηλαδή για παράδειγμα στο παιχνίδι με τη Δάφνη Παλίου Φαλήρου που χάσαμε, η αντίπαλη ομάδα δεν κέρδισε στα 90 λεπτά ούτε ένα κόρνερ, ούτε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Πώς γίνεται αυτό και έχασες, και όμως χάσαμε. Δυστυχώς για μας αδρανήσαμε σε δύο περιπτώσεις, δεχτήκαμε δύο γκολ και μετά τρέχαμε να κυνηγήσουμε το σκορ. Το ίδιο πράγμα έγινε και στο παιχνίδι με τον ύφεστο. Η ομάδα έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε το σκορ να ήταν και 3-0 και 4-0. Δυστυχώς όμως χάσαμε το παιχνίδι. Και γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι και ωραίο. Γι' αυτό θεωρώ ότι βάσει της απόδοσης της ομάδος και βάσει των αποτελεσμάτων, λέω ότι η βαθμολογική κατάσταση που βρίσκεται το Ηράκλειο δεν είναι πλασματική. Και νομίζω ότι θα το δείξει ο χρόνος. Εσύ είσαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και από την απόδοση των ποδοσφαιριστών στα μέχρι στιγμής παιχνίδια που έχετε δώσει? Στα τελευταία 3 παιχνίδια είμαι πολύ ευχαριστημένος. Η ομάδα αρχίζει και βρίσκει ρυθμό, η ομάδα αρχίζει και βρίσκει αυτό το οποίο ζητάμε και εμείς από τους αθλητές. Και κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμείς αναλάβαμε μια ομάδα η οποία είναι καινούρια όσον αφορά και για εμάς και για τα παιδιά. Καλώς κακώς θέλουν και αυτοί χρόνο και εμείς θέλουμε χρόνο προσαρμογής. Το να χτίσεις μια ομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να την κρεμίσεις πάρα πολύ εύκολο. Οπότε ας κάνουν λίγο υπομονή όλοι οι άνθρωποι και τα αποτελέσματα θα δείξουν αν θα πρέπει να δικαιωθούν ή όχι. Ωραία. Μέχρι αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ομίλου είναι ο Πανερυθραϊκός, ισόβαθμος με τη Διάνα Ηλιούπολης, ακολουθεί Δάφνη Παλιού Φαλήρου, ο Ήφαιστος και μετά είστε εσείς με 11 βαθμούς ισόβαθμοι με τον Άταλο και τη Θεία Λαγίου Δημητρίου. Θα ήθελα, coach, την άποψή σου για τον όμιλο και για τις υπόλοιπες ομάδες. Ποιες ομάδες θεωρείς ότι θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο ή θα αντέξουν μέχρι το τέλος της σεζόν να
αυτό να διεκδικήσουν την άνοδο. Αυτό δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες μετά από την διακοπή του πρωταθλήματος. Και εύχομαι να μην είναι, να είναι ο μήνας. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι παραπάνω από μήνας. Οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα και για κανέναν. Γιατί δυστυχώς θα εμφανιστούν ξανά προβλήματα στους συλλόγους. Αυτή τη στιγμή, βάσει των αποτελεσμάτων, η Διάνα έχει δείξει, η Ερυθρέα και ο Ύφεστος έχουν δείξει μια σταθερότητα στην αποδοσή τους και στα αποτελέσματά τους. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να ξέρω τι θα προκύψει και τι θα γίνει. Θεωρώ ότι η ομάδα η οποία δουλεύει μέσα στο γήπεδο θα έρθει ο χρόνος που θα τη δικαιώσει. Υπάρχει κάποια ομάδα που πιστεύεις ότι είναι η ευχάριστη έκπληξη? Κοίτα, βάσει αποτελεσμάτων η ευχάριστη έκπληξη είναι η Δάφνη Παλού Βαλήρου. Αυτή θεωρώ εγώ ότι είναι ευχάριστη έκπληξη. Κάποια ομάδα που πίστευες ότι θα βρίσκεται ψηλότερα στη βαθμολογία και τελικά είναι πιο χαμηλά? Όχι, εγώ να σας πω κάτι. Εγώ και το καλοκαίρι που είχαμε ξαναμιλήσει, μου είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι το Ηράκλειο είναι φαβόρι. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ φαβόρι. Τα φαβόρι φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν φαβόρι στο ποδόσφαιρο και γι' αυτό είναι όμορφο και γι' αυτό αρέσει στον κόσμο. Τα φαβόρι είναι αυτά τα οποία δουλεύουν όλη την εβδομάδα στην προπόνηση και αυτά τα οποία την Κυριακή αποδίδουν αυτά τα οποία έχουν δουλέψει. Ωραία. Κότς, τώρα εσύ και ο Δημήτρης ο Ζιγούρης δώσατε κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες? Μέρα παραμέρα μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές, τους δίνουμε πρόγραμμα να δουλεύουν το αερόβιο κομμάτι της εκγύμνασης και τις άλλες μέρες να δουλεύουν ενδυνάμωση. Τώρα από εκεί και πέρα ευελπιστούμε στην ευσυνειδησία του κάθε αθλητή ότι θα το κάνουν. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, είναι δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος να μπορέσουμε να μαζέψουμε τους αθλητές να κάνουν προπόνηση. Όταν δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πόσο χρόνο πιστεύεις ότι χρειάζεται η ομάδα να είναι έτοιμη να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα? Ανάλογα πόσο χρόνο θα καθίσουμε. Αυτά είναι όλα συνάρτηση. Άμα καθίσουμε ένα μήνα, κανονικά θέλεις ένα μήνα να ξανασυνέλθει. Ένας αθλητής να ξαναμπεί σε κανονικούς ρυθμούς αγώνα. Από τη στιγμή που ξεκινάει, μια προετοιμασία από την αρχή. Θα μπορούν όμως οι παίκτες να κάνουν δύο φορές προετοιμασία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι καθαρά θέμα το πόσο προγραμματισμένος είναι ένας σύλλογος, τι έχει κάνει πριν την καραντίνα, τι θα κάνει κατά τη διάρκεια της καραντίνας, τι θα κάνει και κατά τη διάρκεια που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρέπει να έχεις υποτίθεται γνώσεις, να μπορέσεις να τα παντρέψεις αυτά όλα μαζί, για να μπορέσεις όσον αφορά πιο γρήγορα να φέρεις τους αθλητές στην σωστή κατάσταση που πρέπει να είναι για να μπορούν να παίξουν στα παιχνίδια. Ωραία, Κότς, και τη συνολική σου άποψη για το πρωτάθλημα, το οποίο έχει διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα είναι ανταγωνιστικό. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει κόσμος, νομίζω ότι είναι σαν να είναι ένα φιλικό παιχνίδι σε πιο έτσι γρήγορους ρυθμούς, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που πιέζει και δίνει φτερά στους αθλητές. Γι' αυτό οι αθλητές ζουν να παίξουν την Κυριακή για να τους δει ο κόσμος. Χωρίς κόσμο νομίζω ότι είναι ένα, πώς να σας πω, είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Κότς, επιστρέψατε και στη φυσική σας έδρα. Ναι, το συγκεκριμένο γήπεδο έχει και θετικά και αρνητικά. Έχει θετικά το ότι είναι ένα γήπεδο μικρό το οποίο δεν μπορούν οι αντίπαλες ομάδες να προσαρμοστούν γρήγορα και αν δεν προσαρμοστούν γρήγορα έχουν θέματα. Και έχει αρνητικά ότι είναι πάρα πολύ μικρό και αν μια ομάδα κλειστεί και εσύ δεν παίξεις γρήγορα και να επιβάλλεις το δικό σου ρυθμό, θα έχεις προβλήματα. Coach, πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Κώστας ο Κυρτζιαλίδης, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ δεν έχω βάλει κάτω, δεν με απασχολεί ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ. Με ενδιαφέρει η ομάδα να πετύχει στο στόχο της. Τώρα, ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, ας βγει και ο τροματοφύλακας πρώτο σκόρερ. Εμένα με ενδιαφέρει να πετύχει η ομάδα το στόχο της. Έχω την εντύπωση όμως από τα λίγα έτσι, που έχω συγκρατήσει, η ομάδα σκοράρει και σκοράρει με πάρα πολλούς παίχτες. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για το σύλλογο. Δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια που έχουν βάλει γκολ οι αμυντικοί, υπάρχουν παιχνίδια που έχουν βάλει γκολ ο Κιτζαλίδης, ο Ζίζηλας, ο Μακρύδης. Άρα σημαίνει ότι η ομάδα βρίσκει τρόπο και σκοράρει. Και αυτό είναι πολύ θετικό και δεν βασιζόμαστε σε έναν αθλητή, βασιζόμαστε σε όλο το σύλλογο. Έτυχε να παρακολουθήσεις αγώνες άλλων ομάδων
να μας πεις την άποψή σου. Ναι, έχω δει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Σέβομαι όλες τις ομάδες. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία το αν είναι καλές ή αν είναι κακές ή αν παίζουν καλό ποδόσφαιρο ή αν δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο ή αν κερδίζουν ή αν δεν κερδίζουν ή και πώς κερδίζουν. Είναι καθαρά θέμα ο κάθε σύλλογος, ο κάθε άνθρωπος πλάθει τη δική του ομάδα. Σέβομαι όλες τις ομάδες. Από εκεί πέρα, όταν θα έρθει η ώρα να τις αντιμετωπίσουμε, θα βρούμε τον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Εάν κάναμε τον απολογισμό στις 7 πρώτες αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί και έχει διακοπεί τώρα το πρωτάθλημα, δεν είσαι ευχαριστημένος? Όχι. Από τη συγκομιδή, τη βαθμολογική, όχι. Από το κομμάτι της απόδοσης, εν μέρει είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από τη συγκομιδή όμως όχι. Λουκά, η συνεργασία σου με τη διοίκηση, είσαι ευχαριστημένος? Ναι, δεν έχω, είναι άψογη. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν μου δημιουργούν κανένα θέμα οι άνθρωποι, οπότε δεν βρίσκω κι εγώ γιατί να δημιουργούμε εμείς στη διοίκηση. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι και η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη από τη συγκομιδή της, τη βαθμολογική συγκομιδή. Νομίζω όμως ότι καταλαβαίνει κάποια πράγματα, δηλαδή αυτό που λέω ότι η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο και απλά είναι θέμα χρόνου να έρθει και η συγκομιδή των βαθμών και η ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Ωραία, και επειδή είσαι χρόνια στα γήπεδα, πώς περνάς τώρα χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς να πηγαίνεις στο γήπεδο? Είναι λίγο άβολο, έτσι, δεν είναι, Λουκά? Ναι, είναι άβολο. Τι να κάνουμε, δυστυχώς προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Εντάξει, ευτυχώς η εργασία μου δεν έχει μπει σε lockdown, οπότε έχω χρόνο και απασχολούμαι με την εργασία μου. Διαβάζοντας, βλέποντας τηλεόραση, με τα παιδιά και προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Μακάρι να τελειώσει και αυτό το συντομότερο δυνατόν και να μπορέσουμε. Εγώ εύχομαι όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Σας λέω ότι και το καλοκαίρι που είχαμε ξαναμιλήσει, είχαμε αναφερθεί πάνω σε αυτό το θέμα και είχαμε πει ότι είναι ό,τι χειρότερο για τον αθλητισμό. Εντάξει, γενικά για τον κόσμο είναι ό,τι χειρότερο αυτό το πράγμα, γιατί ξαφνικά τώρα χαλάς τις συνήθειές σου, κλείνεσαι μέσα, υπάρχει ο φόβος, είναι κάτι το άγνωστο. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολα και από ψυχολογικής απόψης. Ωραία. Coach, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να έχουμε όλοι μας. Και το συντομότερο δυνατόν να τα ξαναπούμε. Η επόμενη συνέντευξη να είναι στο γήπεδο του Ηρακλείου. Έτσι. Στους φυσικούς χώρους. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται στο φυσικό του χώρο και όχι στο σπίτι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.